Καταρχήν, συμφωνώ απόλυτα με την ερώτηση του Ιωακήμ. Πού θέλουμε να είναι η Ελλάδα σε 10 ή 20 χρόνια? Και αν η απάντηση είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή οικονομία, με κοινωνική ευημερία και ασφάλεια και προοπτική για τα νέα τα παιδιά, οι επενδύσεις είναι μονόδρομος. Το λέμε από το 2010, το ακούω σε κάθε πάνελ κάποιος θα πει ακριβώς την ίδια φράση. Αυτό πρέπει να γίνει κτήμα πλέον όλης της κυβέρνησης, όλης της δημόσιας διοίκησης και όλης της κοινωνίας. Και να μην ψάχνουμε σε κάθε επένδυση να βρούμε τον αντίλογο. Να μην προσπαθούμε να βρούμε σε κάθε επένδυση τι είναι αυτό που μπορεί επιτυχώς να την μπλοκάρει. Είπε ο Σωκράτης ότι έχουμε μια χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γι' αυτό είναι αλήθεια και είναι ένα από τα δυσάρεστα μιας χώρας η οποία όχι μόνο βρίσκεται σε βαθιά κρίση, αλλά βρίσκεται σε μια κρίση η οποία διαρκεί ασυνήθιστα πολλά χρόνια. Στην οικονομική θεωρία δεν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση κράτους που ήταν σε συνεχόμενη σχεδόν ύφεση με την εξαίρεση του 2014 για τόσα πολλά χρόνια. Αλλά θα διαφωνήσω αν μου επιτρέπει κάτι ο Σίμος, ότι η Ελλάδα δεν προσέλκυσε ποτέ επενδύσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν προσπαθήσαμε συντονισμένα, καταφέραμε αποτελέσματα. Να πω, επειδή μου αρέσουν τα συγκεκριμένα και όχι θεωρίες, την προηγούμενη περίοδο η Ελλάδα υποδέχτηκε 4 επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ η καθεμία. Πρωτοφανές στην ελληνική οικονομική ιστορία. Ελληνικό, TAP, περιφερειακά αεροδρόμια, ανακεφαλοποίηση της Eurobank. 2 επενδύσεις στον τουρισμό, 1 επένδυση στην ενέργεια, 1 επένδυση στο τραπεζικό τομέα. Οι 3 από τις 4 είναι greenfield investments, που απαιτούν καινούριες πραγματικές επενδύσεις. Ακόμα και τα περιφερειακά αεροδρόμια μετά από τόσα χρόνια απαιτούσαν νέες επενδύσεις. Η Ελλάδα ανέβηκε 48 θέσεις στο Doing Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ Μάιος του 2014, η Ελλάδα έφερε 37,6 δις νέες επενδύσεις σε μια τριετία. Άρα, όταν προσπαθούμε, μπορούμε. Αλλά χρειάζεται τελικά να συμφωνήσουμε όλοι. Γιατί ένας από τους κινδύνους που θα υπάρχουν στην επόμενη διακυβέρνηση είναι ότι πρέπει και η κοινωνία να ακολουθήσει. Γιατί αν ξαναμπούμε στα παιχνίδια, τα πολιτικά που βιώσαμε εμείς ως κυβέρνηση την περίοδο 12-15, στην επόμενη διακυβέρνηση, το αποτέλεσμα της προσέλκυσης επενδύσεων δεν θα είναι το ιδεατό. Για στόχους, και Χρήστο, μισό λεπτό ακόμα θα μιλήσω, γιατί είσαι πολύ αυστηρός με τον χρόνο. Ακόμα δεν με έχεις δει. Πέρα από τα γενικά, αξιοπιστία, σταθερότητα, ρευστότητα, φορολογία, φαντάζομαι θα το πει οποιοδήποτε ομιλητής, να πω 3 πράγματα λίγο πιο πρακτικά. Το ένα, χρειάζεται επαγγελματισμός από πλευρά της δημόσιας διοίκησης. Χρειάζεται αυτό που λένε follow-up. Δεν έχουμε αρκετό αριθμό στελεχών ικανά να παρακολουθούν συγκεκριμένους φακέλους για ξένες επενδύσεις ή μεγάλες επενδύσεις ελληνικές που έχουν έρθει στη χώρα. Χρειαζόμαστε περισσότερα καλά στελέχη τα οποία να έχουν το κίνητρο στη δημόσια διοίκηση να προσφέρουν, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες απαιτήσεις των επενδυτών. Αυτό που είπε ο Σωκράτης, τεχνογνωσία. Δεύτερον, η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει καταλήτες ανάπτυξης. Τα ΣΔΙΤ είναι καταλήτες ανάπτυξης. Τα ανοίγματα αγορών είναι καταλήτες ανάπτυξης. Η ιδιωτικοποίηση είναι καταλήτης ανάπτυξης. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας είναι το μέγεθος. Αν αύριο το πρωί, κύριε Δούκα, ερχόντουσαν στην Ελλάδα 20 επενδυτές και τους είχατε σε 20 συνεχόμενα δωμάτια σε ένα ακριβό ξενοδοχείο και ο καθένας από αυτούς είχε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο checkbook του να κόψει επιταγές, μπορείτε να τους δώσετε επενδύσεις για 20 δισεκατομμύρια ευρώ στα επόμενα 2 χρόνια με έτοιμους Έλληνες να δουλέψουν μαζί? Λόγω μεγέθους ελληνικής οικονομίας θα αργήσουμε να δούμε τη ροή νέων επενδύσεων ακόμα και σε μια αλλαγή κατάσταση. Και το τρίτο που θέλω να πω συγκεκριμένο, το δημόσιο δεν είναι υποχρεωτικά εφικτό, και ίσως διαφωνήσετε μαζί μου, να γίνει πιο αποτελεσματικό πολύ σύντομα. Ίσως θα έπρεπε και εμείς να ζητάμε λιγότερα από το δημόσιο. Να βρούμε πολύ λιγότερες διαδικασίες που απαιτείται το δημόσιο να εμπλέκεται. Να συμβάλλουμε λοιπόν και η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική εξουσία στο να πάρει βάρη από το δημόσιο, να ζητάει πολύ λιγότερες αδειοδοτήσεις, όπως έφερε ο νόμος Χατζηδάκη, παραδείγματος χάρη, ο νόμος Πλαίσιο, ο οποίος προέβλεπε την αυτοβεβαίωση των επενδυτών για θέματα τα οποία δεν άπτονται της δημόσιας υγείας, ή ο νόμος 41-46 που επέτρεπε με την Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή να έχει εξειδικευμένα στελέχη με δικαίωμα υπογραφής, αντικαθιστώντας την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση στην έγκριση επενδύσεων. Δεν χρειάζεται να χάνουμε την αισιοδοξία μας, αλλά χρειάζεται πλέον όλοι να αποφασίσουμε στην πράξη ότι δεν θα κοιτάμε την κάθε επένδυση στα δόντια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είναι σωστό αυτό που είπε ο κ. Μηταράκης για τις επενδύσεις του 2014. Για να βάλουμε όμως τα πράγματα σε προοπτική, να σας πω ότι πριν από την κρίση οι επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν της τάξης των 6 δις. Το 2015 αυτό έπεσε στα 600 εκατομμύρια. Είναι 10 φορές κάτω. Ιστορικά δε, ο μέσος όρος
των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, είναι στις τάξεις του 5%. Mm-hmm. Στην Ελλάδα ιστορικά είναι 2%. Αυτό έχω Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι υπάρχει περίπου ένα διάστημα 18 με 36 μήνες από τη στιγμή που ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει σε μια χώρα μέχρι αυτή η επένδυση να φανεί στις ξένες άμεσες επενδύσεις. Mm-hmm. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι ότι την τελευταία διετία δεν δημιουργούμε νέα ροή επενδύσεων. Ώστε εγώ είμαι απεσιόδοξος ότι το 2017 η χώρα μπορεί να έχει ανάπτυξη στα ύψη που προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι.